πρώτος διαγωνισμός, Game Artist Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έφτασε στο τέλος του. Επί περίπου 10 μέρες, artists που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 2D, 3D και της μουσικής, παρουσίασαν τα έργα τους στην 81η ΔΕΘ, στο γνωστό περίπτερο 17 του e-gaming, σε μια έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στο Game Art. Κοινό και Κριτική Επιτροπή επέλεξε τα καλύτερα έργα ανακατηγορία. Ας ακούσουμε όμως τι έχουν να μας πούν οι νικητές του Game Art Contest 2016. Έμαθα για το διαγωνισμό σε έχουν διακοπές και αποφάσισα να συμμετάσχω μια συγγράφω μουσικές για games αρκετά χρόνια τώρα. Στη διάθεσή μου δεν είχα όλα από τα εργαλεία παρά μόνο μια κιθάρα για το λάπτοπ μου. Δεδομένου ότι αποφάσισα να γράψω κομμάτι για ορχήστρα, ακολούθησα τον παραδοσιακό τρόπο σύνθεσης, πρώτα στο όργανο. Μετά ενορχίστρωση στο χαρτί, δηλαδή στο λάπτοπ. Και όταν γύρισα από τις διακοπές έκανα και τις τελευταίες διαδικασίες με τις οποίες το κομμάτι τελικά ακούστηκε κάπως έτσι. Η βράβευση ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, μια καλή ευκαιρία γνωριμίας με ανθρώπους σχετικούς με το game development και μια ευκαιρία επίσκεψη στη ΔΕΘ και στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Ονομάζομαι Τσόρμα Γιώργος και κέρδισα στην κατηγορία 2D με το έργο Σκοπιά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τον κόσμο που ψήφισε το έργο Σκοπιά. Μεγάλη τιμή. Και δύο λόγια για το έργο. Η Σκοπιά θα είναι ένα clicking game το οποίο θα βγει σε κινητά και PC. Και το γραφικό είναι ιδιαίτερο γιατί έχει μια φαινομενική προχειρότητα η οποία πηγάζει από την εποχή που ήμουν εγώ φαντάρος και έκανα σκοπιές, όπου για να περάσει ο χρόνος δημιουργικά έπρεπε με ένα μπλε στυλό να ζωγραφίζω στα κρυφά φανταράκια πάνω στον τοίχο. Μετέφερα αυτή την εμπειρία στο παιχνίδι, στο γραφικό και πιστεύω ότι έχει ένα ιδιαίτερο στυλ που θα αρέσει στον κόσμο. Τέλος, ευελπιστώ ο διαγωνισμός να γίνει θεσμός, γιατί ήταν μια απίστευτη εμπειρία στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση και πραγματικά ελπίζω να το βλέπουμε αυτό κάθε χρονιά. Το Chivalry is Dead δημιουργήθηκε από μια ομάδα 6 ατόμων σε διάστημα 12 εβδομάδων ως μέρος του μεταπτυχιακού μας στο NCCA. Πρόκειται για ένα δίλεπτο φιλμάκι που μας λέει την ιστορία ενός πολύ ηρωικού υπότη, ο οποίος έχει μια πολύ περίεργη αδυναμία. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισε το screenshot μου και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα του Game Art Contest και να συγχαρώ την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την προσπάθειά τους.